Παίζω με την Αίγυπτο και απλά το κλείνω. Χωρίς save, χωρίς τίποτα. Να έχουν πάρει τη μισή από πάνω την Ιαπωνία. Όχι, αυτά νομίζω είναι... είναι ρωσικά έτσι κι αλλιώς. Και αυτά. Η Ρωσία πλάκα πλάκα με ποιον έχει πόλεμο. Έχει με Εσθονία, Φιλανδία και Λιθουανία. Έχει στο δυτικό της μέτωπο θέμα. Και δεν έχει με την Ουκρανία. Έχει, αυτές έχουν μεταξύ τις όλες. Καλά, δεν γίνεται panic. Η πλάκα είναι ότι το παιχνίδι αυτό βγήκε το 2008. Είναι τόσο παλιό. Είναι δεκαετία σχεδόν. Και το 2008 το σενάριο του έλεγε ότι το 2020 θα έχουμε conflict με τις Κορέες, βόρειο-νότιο, Κίνα, Ιαπωνία και όλη την περιοχή. Και εδώ, δυτικά της Ρωσίας. Δεν έπεσε μέσα στην Κρυμαία, αλλά παρόλα αυτά έπεσε μέσα στα υπόλοιπα. Οικονομική κρίση, στην Αμερική πρόβλημα. Πέσανε μέσα σε όλα. Δηλαδή, αν καταφέρανε κάποιοι ιστορικοί στην Ελλάδα, πάω όπως συνήθεια. Αν καταφέρανε κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι ερευνητές το 2008 να βάλουν σωστά, να προβλέψουν την εξέλιξη του πλανήτη για ένα παιχνίδι, οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί του κόσμου, τι μαλακία βαρούσανε. Και φτάσαμε μέχρι εδώ, φτάσαμε. Τι να πω. Ξαναλέω, αν οι ερευνητές για ένα παιχνίδι καταφέραν να πέσουν τόσο μέσα, οι πολιτικοί και οι οικονομολόγοι του υπόλοιπου πλανήτη, τι κάνανε για το καλό της πατρίδας, τέκνο μου. Σε προειδοποιώ, μην κορυδεύεις τη Σβαζιλάνδη. Α, μαν, κατάγεσαι από εκεί. Η Κύπρος είναι ελληνική και η Μακεδονία, GG. Έχουμε εθνικιστικές εξάρξεις. Εξάρξεις. Εδώ δεν κουνιέται φίλο, παιδιά. Και να ξέρει, η Τουρκία και την Ελλάδα είναι χεσμεντέν. Δεν τους ενδιαφέρει. Ρωσία, Φιλανδία, World War II, παλιά με τεχνικό σκηνό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι εδώ. Α, πες, ναι, έχουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Το ξέχασα. Το είδαμε, το είδαμε. Φιλανδία, Νορβηγία. Έχει Φιλανδία. Η Φιλανδία έχει με τη Ρωσία. Η Νορβηγία με κανέναν. Και η Σουηδία με κανέναν. Οκ. Okay. Ρωσία. Κανέναν. Ρωσία. Ουκρανία. Το Μπέλαρους. Η Λευκορωσία. Και αυτές οι δύο μεταξύ τους μόνο μάχονται. Και εδώ γίνεται ένας πανικούλης. Εντάξει, εδώ έχει τόσο καλό supply αυτή εδώ η κοιλάδα. Έτσι φεύγεις, έτσι ξεχύνονται. Ναι, γεια σας κύριε Πέις, τι κάνετε, πώς είστε. Βαρούσαν τα κατάκα. Ναι, αυτό κάνανε, ειλικρινά. Βαρούσαν τα κατάκα. Λοιπόν, κάναμε το save μας. Ομάδα 1 είναι πάνω, ομάδα 2. Ελάτε κι εσείς εδώ, πουλάκια μου. Τα αεροπλάνα μου σε τι κατάσταση είναι? Λίγο πρασίνισαν, λίγο. Λίγο, άστα και καλά είναι. Ναι, τέλος πάντων, αυτά τα νέα. Λοιπόν, όλοι εσείς χωρίς το πυροβολικό από κάτω, εσύ, χωρίς το πυροβολικό από κάτω, πάνε εκεί εσύ, πάνε εσύ εκεί, πάνε εσύ πιο πάνω, να σας διαλέξω λίγο εύκολα. Δεν έχω και πολύ σοβαρές δυνάμεις από εδώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εσείς είστε η ομάδα 2 και θα πάτε ένα βήμα από τα σύνορα. Και εσείς στα supply tracks θα είστε η ομάδα 3, γιατί εσείς έχετε το κακό σύνδεσμο να πηγαίνετε μπροστά στη μάχη για κάποιο λόγο. Και θα πάτε εκεί, και εσείς μαζί. Βασικά ξέρεις τι, θα πάτε λίγο πιο πίσω. Ήρθε να πατήσουμε το κουμπί, παιδιά. Ήρθε η ώρα. Κάτσε να πλησιάσουν λίγο δυνάμεις μας. Από κάτω τι έχουμε, έχουμε τίποτα. Έχουμε ένα δρόμο και έχει μια πόλη εδώ κάτω. Θα ήθελα να την πάρω λίγο τσακμπάμ. Τι έχουμε εδώ? Ασκάζουμε artillery. Έχουμε λίγο infantry, εσείς, και λίγα άρματα, πάτε και εσείς εκεί. Και με το Σουδάν έχουμε ένα θεματάκι, ή μπορεί να έχουμε. Εδώ τι έχουμε, artillery. Εδώ έχουμε μερικά άρματα, το κακό είναι ότι εδώ δεν έχουμε κάτι σε πόλη, τίποτα. Πρώτη φορά τις φατικά. Οικονομολόγος είναι ειδικός, ο οποίος θα ξέρει αύριο, γιατί αυτό που προέβλεψε δεν έγινε σήμερα. Ναι. Όχι, εντάξει, έχει και καλούς. Έχει και καλούς. Πάτα το G, πάτα το. Τώρα, παιδιά, μισώ να οπλίσω τις πυρηνικές. Λοιπόν, save κάναμε. Declare war. Boom. Ready. Boom. Πάμε, παιδιά. Πάμε να κάνουμε ένα ντου. Τι έχουμε εδώ? Όχι, μπάραξ έχει.
Με το καλημέρα, μπάραξ. Και εμείς δεν έχουμε supply. Όπα, όπα, κήρυξε άλλο πόλεμο. Ποιο. You are most welcome. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γαμώτο. United Nations Expulsion. Τον ήπιαμε. Κατευθείαν. Με το καλημέρα μας έδιωξαν. Τέλεια. Ένα. Πάμε εκεί. Τώρα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας σε δύο μέτωπα. Δεν έχει πουθενά γκαρισόν. Πάμε να το πάρουμε όλες τις πόλεις. Increase spending request. Περιμένετε. Θα γίνει. Λοιπόν, πάρτε όλες τις πόλεις, παιδιά. Εδώ τι έχουμε. Έχει πολύ κόσμο. Σάπιο κόσμο, βέβαια. Όχι ότι εμείς έχουμε κανένα ιδιαίτερο τέτοιο. Τα Engineer, μπορείτε να μπείτε στη μάχη. Ευχαριστώ. Ήρθαν τα supply tracks. Λίγο πιο πίσω, βρε μαλάκες. Απλά να μεγαλώσει το supply, οκ. Okay. Καλά πάει. Δεν θα τους τραβήξω από εδώ. Νομίζω από εδώ κερδίσαμε. Ομάδα 1. Πρόλαβε, έβγαλε Γκάρισον. Σόπαρε, μαλάκα. Παίρνετε πόλεις, παιδιά. Παιδιά της πόλης. Παιδιά. Της Αιγύπτου, παιδιά. Όχι. Πίσω. Πρόλαβε, έβγαλε Γκάρισον. Παιδιά από τη Αιγύπτου, παιδιά μας διώξαν από τον ΟΗΕ. Suffering due to our continued military actions, which are them to restore. Disagree. Δεν με ενδιαφέρει ο ΟΗΕ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Που γλυκά πολεματί. Απλώστε να κερδίσουμε supply. Λοιπόν, το Σουδάν κάπως έτσι θα πάει με τη Λιβύη. Το πρόβλημά μας είναι εδώ. Η Τουρκία. Που έχουμε μπαράξει εδώ, έτσι, ναι. Ένα repair, όλοι πίσω repair. Repair, repair, παιδιά μου. Repair, μάλλον όχι, ξεστή. Καθίστε εδώ. Baited. Κάτσε να βγάλουμε Garrison. Κάτσε λίγο να βγάλουμε Garrison. Να σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Όχι, αυτή μείναν από καύσιμα. Εσείς repair. Έλα να κλείσει η μέρα, βγήκαν Garrison. Και πάμε για repair, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, πήραμε κι άλλοι πολύ. Χιχε. Εδώ θα βάλω έναν Garrison. Άμα καταφέρω να την κρατήσω, θα βγάλω κι άλλους. Ποιος με βαράει τώρα, Garrison από εδώ. Έλα μωρέ. Ναι, την κρατήσαμε, κόκκινο όμως. Τον βγάλαμε. Δεν μας βλέπω καλά εκεί πάνω. Και εδώ μόνο έναν βγάλαμε. Έχουμε πρόβλημα με κόσμο πάλι. 3,4. Είμαστε κομπλέ. Military facility complete. Τέλεια. Τι είχες εδώ. Naval base barracks. Τα barracks με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Δύο ομάδα. Απλωθείτε. Δες πόσο χάλια είναι το supply. Ξέρεις τι. Όμως κάντε ένα repair πριν να πάτε εκεί. Δεν είναι κακό. Και ωραία, πάτε μέχρι τη μέση του τέτοιου. Και η ομάδα 3 ένα repair. Και πάμε στην ομάδα 1. Εσείς γιατί πάτε εκεί? Repair ξανά όλοι. Μην πάρετε κανένα ηλίθιο command. Τα supply track φύγανε μόνα τους. Πέρασαν τα σύνορα. Δεν προστατεύονται από καθένα, από κανέναν. Όμορφα. Τέλεια. Γιατί όχι. Πού είναι και τον άτομο του μόνος. Πλάκα έχετε. Το ομολογώ. Έφερε κοσμάκι η Τουρκία. Έχει κόσμο γενικά η Τουρκία. Έχει πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι, το λες και πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ θέλω παραπάνω. Και εμείς δεν έχουμε άλλο κόσμο εδώ, έτσι δεν είναι στην περιοχή. Νομίζω δεν έχουμε άλλο κόσμο. Αυτή είναι. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εδώ πάνω. Ας του πάρουμε και αυτή την πόλη να κάνουμε έτσι μια ψηλοευθεία γραμμή. Κάθε ένας από αυτούς τώρα θα έχει ένα σκασμό Garrison, παιδιά. Θέλω να σας ενημερώσω ότι θα ήταν καλό να προβείτε σε μετατόπιση Garrison από την χώρα προς τα σύνορα. Δεν έχουμε σαφή συνοριογραμμή. Είναι πολύ επικίνδυνο να φάμε ντου από το πουθενά. Ξαφνικά. Γιατί άμα δεν έχει Garrison, απλά παίρνει όλο την πόλη έτσι. Δεν φέρνει καμία αντίσταση. Στα μπαλάκια του G. Μια φούσκα είναι και ο Yes, δεν μας νοιάζει. Μόνοι μας και όλοι τους. Minister of Defense, μακρύβο. Όχι, είναι Ministry of Economics. Πάμε για repair, παιδιά. Πάμε για repair. Φάγαμε λίγο ξυλάκι. Ναι, τώρα αυτό θα έχουμε. Θα παίζουμε με τους Garrison. Repair. Όχι, στη βασικά. Entrance εδώ.
Δεν ξέρω τι πάτησα, αλλά σας ζήτησα entrance εδώ, όχι reserve. Ευχαριστώ. Για να προλάβουμε να βγάλουμε και εδώ Garrison. Ναι, τώρα αυτό θα έχουμε, ας πούμε. Θα γίνεται του Garrison το τέτοιο. Ξέρεις τι, πάτε κάντε και εσείς entrance εκεί. Από εδώ καλά πάμε, καλά πάμε. Και οι υπόλοιποι που έχετε μείνει εδώ, α, θα έχουμε θέμα εδώ, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Έχει κολλήσει να πάρει εκείνο το κομματάκι του δρόμου. Πάτε για repair, αφού δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, τι να σας κάνω. Repair. Entrance, παιδάκια μου καλά. Entrance, όλοι. Entrance κι εσείς εκεί. Έχετε χτυπάει και φεύγει, δεν τον πολύ ενδιέφερε εν τέλει να μας κάνει πόλεμο. Παρ' όλα αυτά μας μισεί παράφορα. Δεν πειράζει. Πού πας, βρε Garrison? Α, πάει ο Garrison. Βγάλε κι άλλο έναν. Α, βγάλε κι άλλο έναν. Έλα. Θα κάνει και αυτός boom. Α, θα βγάλω κι άλλο έναν. Τέλεια. Ραούλα. Τζιφοκρατία. Μαζί σου θα συνουσιάσουμε και την Τουρκία. Δεν με απασχολεί, δεν έχω κανένα κόμπλεξ με την Τουρκία. Όλο τον πλανήτη θέλω. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, καταλαβαίνετε. Ωραία, εδώ είμαστε ψιλοκομπλέ. Πάμε να δούμε κάτι τι γίνεται. Ω, καλά στα παιδιά. Καλά στα παιδιά. Κάτσε να φέρουμε και εδώ τα πλοία. Τα αφήσαμε λίγο πίσω τα πλοία. Garrison Mortar, Patrol Boats της πλάκας. Βέβαια έχει λίγο. Παιδιά, κάντε του, μη στέκεστε πίσω, ευχαριστώ. Κάθονται, κοιτάνε τους άλλους που πυροβολάνε. Έχονται και οι φρεγάτες. Κάτσε να βάλουμε εδώ κανένα Garrison, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει, έχει τα barracks. Κάναμε μπουμ, έρχονται και τα φρεγατάκια τώρα εδώ να κανονίσουνε. Μπουμ. Πάτε και εδώ να ανεβάσετε λίγο το supply. Πού? Α, τα πλοία. Εντάξει, δεν πειράζει. Ήρθαν τα δικά μας τα πλοία, μπορείς να ηρεμήσεις. Μη σε νοιάζει. Τους διώξαμε όλους, έτσι. Λοιπόν, βάλε 3 Garrison εδώ να πάει η ομάδα 2 για service. Και μπορούμε να βάλουμε τα barracks εκεί. Τι γίνεται στην ομάδα 1? Απλωθήκαμε αρκετά και του χτυπήσαμε το άρμα. Okay. Πώς είμαστε εδώ? Εσύ θέλεις ένα service. Λοιπόν, εδώ και εδώ καλά είμαστε. Σε γενικές γραμμές είμαστε πολύ κομπλέ. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ανθυρά. Πάμε να πάρουμε και εκείνη την πόλη. Κάτσε λίγο να σας έχω διαλεγμένους όμως για να σας πάω πίσω μετά για service. Τσούκου τσούκου μπολ θα παίξει στην περιοχή γενικά. Έτσι πως μας έχει σεληνιάσει, θα πάμε και στη σεληνή. Τι να κάνεις, είναι να μου γίνει. Γι' αυτό σου αγαπάω, ειλικρινά. Αυτά είναι entrance. Α, έχω φέρει και πυροβολικό μαζί μου. Σπεσιάλε, ό,τι χρειαζόταν ήταν. Όχι όμως την πόλη. Πού είναι το πυροβολικό? BMR 600. Ποιο είναι το πυροβολικό? Artillery. Reserve. Φύγε καταραμένε, θα μου γκρεμίσει όλες τις πόλεις, θα μου τις αφήσει χωρίς κόσμο. Έχουμε φτάσει 100 δις. Wow. All repair. Εσένα σε έκανα reserve, έτσι? Reserve, ναι. Facility construction complete. Ok. Ok, ok. Ok. Sabotage mission, sabotage mission, territory lost. Πάμε στα οικονομικά. 8,1 πληθωρισμός, πάμε από το καλό στο καλύτερο. Bill Πρωθυπουργό. Ομαλά. Bill Πρωθυπουργός. Ωμα, νο, λαμόγια, υπάρχει νερό στον Άρη, ρόδα και το σούπερ να μην ξέρει. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ παγωμένο και στους πόλους νομίζω. Ζητά τη βοήθεια των εξωγήνων. Ο Κιμ θα είναι περήφανος για σένα. Ναι, αλλά εγώ στα εσωτερικά μου δεν σφάζω κόσμο. Του σφάζω με το γάντι. Η αλήθεια είναι. Στα οικονομικά, αλλά όχι για πολύ ακόμη. Είμαι, εντάξει, είμαι λίγο Τσίπρας. Έσφαξα λίγο σε φόρους για αρχή, αλλά μετά θα τα ηρεμήσω όλα. Τώρα θα στρώσει λίγο τέτοιο με ενδιαφέρει. Τζάμπα πόλη. Δεν θα πω όχι, δεν με χαλάει καθόλου.
Δεν με χαλάει καθόλου. Φυσικά αυτό θα γίνεται, παιδιά. Δεν πρόκειται να πάμε. Α, ξέρεις τι, μπορούμε να πάμε και εδώ στην πόλη εδώ κάτω. Για, έχουμε supply καθόλου εδώ πέρα. Τι ακούγεται? Αχα! Ενδιαφέρον. Κάντε τώρα, μαλάκες του. Τον αφήνει και χτυπάει το Άμπραμς. Να μην φύγει. Μπράβο τα παλικάρια μου, έτσι να μην φύγει, ρυπέρ. Έτσι να μην φύγει. Αυτοί πάνε και έρχονται στα σύνορα με το Ιράν εντωμεταξύ. Το οποίο Ιράν με αγάπησε λίγο. Μπα, με μισή και αυτό παράφορα. Θα φάμε και από εκεί του, το νιώθω. Με μισή. Βασικά είναι η φάση που με έχουν μισήσει όλοι. Επειδή έκανα τον ντου έτσι με το Στανιό στη Λιβύη. Είναι η φάση που με έχουν μισήσει κυριολεκτικά όλοι. Είναι να περιμένω τώρα το επόμενο ντου από πού θα γίνει. Και θα αργήσουν πάρα πολύ να με ξεμισήσουν, να ξέρετε. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, έλα και εσύ εδώ. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ κυρίως, αν μας κάνει πόλεμο η Ιορδανία, τη γαμίσαμε. Σας το λέω από τώρα. Θα φύγει όλη η περιοχή του Ισραήλ, θα φύγει έτσι. Πατ! Δεν θα μείνει τίποτα. Έχει πάρα πολύ κόσμο η Ιορδανία. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν μας σώνει τίποτα άμα φάμε το από εκεί. Γι' αυτό πάτε κι εσείς εκεί ένα entrance. Όχι, ξέρεις τι, βασικά κατεβείτε εδώ. Entrance εδώ. Που έχουμε τη βάση. Η πρωτεύουσα της Λιβύης είναι εδώ. Το Ταραμπιουλούς. Ταραμπιουλούς. Και είναι all the way παραλιακά. Έχει λίγο κόσμο από εκείνη μεριά, έχει κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πόσοι μας μισούν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι. Όλος ο πλανήτης κοκκίνησε. Όλος ο πλανήτης. Μαλάκες μου. Είμαστε μόνοι. Οικονομικά πώς πάμε? Πουλάμε. Γάμισε τα. Τα βγάζουμε πέρα. Πού πας ρε Καρμύρη με το πατρόλ? Πού πας με το... και εγώ τα δικά μου πατρόλ έβγαλα. Αλλά τα δικά μου πατρόλ είχαν πυράβλους. Καλό. Και βγήκαν όλα τώρα στην παγανιά. Και δεν θέλω reserve. Άμα πλησιάσει κανείς, οκ. Okay. Κάτι κουνιέται εδώ, κάτι προσπαθεί να βγει τώρα. Φρεγάτες, πατρόλ, δεν ξέρω τι. Κάτι πάει να βγει. Δεν πειράζει, ήρθε, τον άρπαξε και έφυγε. Αυτά κάνουν τα κουμπιά. Σας το είπα, εγώ σας το είπα. Άνταξε την άλλη, θα γινόταν και κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν γινόταν να καθόμαστε συνέχεια να περιμένουμε πότε θα μας κάνουν πόλεμο. Reserve. Ούτως ή άλλως αυτό θα κάναμε. Φρεγάτα, reserve. Τουλάχιστον μας έδωσε λίγο καλό ναυτικούλι. Η φίλη Σύρια. Πάμε στο προηγούμενο load θα συνιστούσα. Γιατί best Caitlyn? Γιατί η Ελλάδα σε μισή? Ναι, προφανώς. Αφού σας λέω όλος ο πλανήτης με μίσησε. Μπουπ, κόκκινο. Ούτως ή άλλως θα γινόταν, παιδιά. Απλά όχι τόσο νωρίς. Με την Ιορδανία θα έχουμε πρόβλημα. Που έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ κοντά στη σύνορά μας. Γι' αυτό όλος ο στρατός ο οποίος βγαίνει, και να σου πω και κάτι, έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο. Έχουμε 104 δις. Έχει φτάσει συνεργεία στο 3,8. Έχουμε κόσμο. Ήρθε η ώρα. Land fabrication, please. Εδώ, στην πρωτεύουσα. Πάρε εδώ, πάρε εδώ, πάρε και εδώ. Ξέρεις τι? Πάρε κι άλλο ένα. Aircraft δεν θα κάνω ακόμη, αν και θα ήθελα. Μόλις γίνουν και αυτά, θα είμαστε ό,τι πρέπει. Θα βγάζουμε πάρα πολλούς engineer μετά. Θα μπορούμε να πολεμάμε πάρα πολύ εύκολα παντού. Κάτι να entrench εκεί, τη φοβάμαι την Ιορδανία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σαουδική Αραβία όχι τόσο. Ψιλοχέστηκα κιόλας. Έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν θα ασχοληθεί. Δεν επικοινωνούμε. Θα ασχοληθεί, μπορεί να φέρει κανένα ναυτικό να μας πάρει τις πετρελοπηγές. Εκεί θα είναι πρόβλημα. Και την θέλουμε τη Σαουδική Αραβία. Έχει πάρα πολύ πετρέλαιο. Πάει η οικονομία της Αιγύπτου. Μια χαρά πάει η οικονομία της Αιγύπτου. Τι λες τώρα? Λίγο ακόμα να ρίξουν τον πληθωρισμό και είμαστε κομπλέ. Έχει εμπάργκο και τέτοια? Όχι, η αλήθεια είναι. Και ξέρεις τι άλλο δεν έχει? Δεν έχει annexation. Να κατακτήσεις κάποιον και να το πεις ότι κράτη το δικό σου κράτος και εμείς θα, ας πούμε, θα εισπράττουμε έσοδα, ξέρω εγώ. Κάνε κανένα non-aggression. Γιατί? Παιδιά, το παιχνίδι να κατακτήσουμε τον κόσμο. Θα δυσκολευτούμε λίγο ίσως τώρα που είναι αρχή. Μετά θα είναι εύκολο. Είναι εύκολη χώρα η Αίγυπτος. Και σκεφτείτε, έχουμε βάλει όλο στο hard, έτσι.
Τι είναι ο πληθωρισμός? Ο πληθωρισμός είναι το ποσοστό των τιμών που ανεβαίνουν στα προϊόντα κάθε μήνα ή κάθε χρόνο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, π.χ. τώρα μια τηλεόραση έχει 600 ευρώ, του χρόνου έχει ας πούμε 1000 ευρώ, να τα κάνουμε στρόγγυλα. Έχει 100 ευρώ, να κάνουμε ακόμη πιο στρόγγυλα, του χρόνου έχει 120. Αυτό σημαίνει ότι έχει πληθωρισμό 20%. Και είναι κακό πράγμα, γενικά, ο πληθωρισμός, να είναι μεγάλος. Αν είναι γύρω στο 1-2%, άντε 3% ίσως είσαι καλά. Επίσης, πολύ μεγαλύτερο και χειρότερο πρόβλημα είναι ο υποπληθωρισμός. Να έχεις μείον. Να έχει 100 και του χρόνου να έχει 80, ξέρω εγώ. Γίνονται επαναστάσεις? Ναι, γίνονται. Έχει τέτοιο. Έχει παρτιζάνους και ρέμπελς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα κατακτήσεις τελείως τη χώρα, μετά σταματάνε. Μπορείς να πάρεις όποια χώρα θέλεις. Ναι, από όλο τον πλανήτη. Έχει 190 κάτι χώρες. Το αφεντικό τρελάθηκε. Πάτησα το κουμπί Best Handling. Τελείωσε. Το πάτησα το κουμπί. Έχουμε το save. Άμα θέλουμε να επιστρέψουμε μπορούμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, θα φάμε λίγο ζόρι στα οικονομικά ίσως, αλλά με 100 δις περιθώριο, πόσο ζόρι και να φάμε, έχουμε πετρέλαιο. Αυτό είναι από τα συν. Δηλαδή ήταν από τις βολικές χώρες. Σκέψου να πάρεις τη Βόρειο Κορέα με όλα δύσκολα. Δεν κάνεις τίποτα, κάνεις μόνο άμυνα. Δεν μπορείς. Στα περισσότερα saves η Βόρειος Κορέα απλά αφανίζεται μέσα σε μερικές μέρες. Στο δικό μας έγινε στο Ισραήλ. Φανίστηκε το Ισραήλ μέσα σε μερικές μέρες. Πόσες ώρες έχεις στο παιχνίδι? Έχω πάρα πολλές. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω πάρα πολλές. Δεν ξέρω. Δεν το έχω Steam για να τις μετρήσω. Το έχω κατευθείαν κλειδί από τα Battle Goat. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου πω. Ότι έχω πολλές, έχω. Λοιπόν, ξέρεις τι, πάμε να τους πάσουμε λίγο το δρόμο που πηγαίνω έρχεται στο Ιράν για να τους πάσουμε τα νεύρα. Και είμαστε στο Σουδάν κοντά και στην άλλη την πόλη. Στο Σουδάν είπα, στη Λιβύη. Να πάμε και από εκεί μια βολτούλα. Βέβαια έχουμε μοιράσει πολύ το στρατό, οπότε αυτούς εδώ τους πίσω, τους θέλω εδώ. Α, και εδώ δεν έχω βάλει Garrison. Garrison me, Garrison me. Κάντε ένα ντου. Ευχαριστώ, εσύ πάνε για repair. Ω, τις άρπαξα repair. Άλλος κανείς? Και σένα σε θέλω λίγο έτοιμο πόλεμο, οπότε πάνε και εσύ για repair. Δεν θέλω πολλές βλάβες. Άλλος κανείς? Το BMR 600 δεν έχω ιδέα τι είναι repair. Υποθέτω ότι είναι infantry. Φεύγουν, φεύγουν, φεύγουν τα engineer, τα garrison του, τέλεια. Να θυμίσω προς τα Αφρικά που είναι σχετικά πιο εύκολο. Έχει πάρα πολύ δύσκολο supply η Αφρική. Ένα από τα αγαπημένα μου plays στο παιχνίδι να κάνω είναι με την Νότια Αφρική. Γιατί έχει τα resources και ξεκινάς σχεδόν κατευθείαν τον πόλεμο. Μου αρέσει γενικά. Και παίρνεις όλη την Αφρική και μετά έχεις απίστευτα πολλές δυνάμεις για να φύγεις μέσα στη Μέση Ανατολή και μετά Ευρώπη. Αλλά έχει πάρα πολύ κακό supply. Αργεί πάρα πολύ. Πού είσαι legit gaming? Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, πού να πάω, πώς θα φύγω, πάω αριστερά, να πάω δεξιά. Οπότε ναι, είναι ένα θεματάκι. Μ' αρέσει γενικά η Νότια Αφρική για αυτόν τον λόγο. Τώρα, γι' αυτό έβγαλα τα supply tracks βέβαια. Domestic approval, 20 positive, έπεσε επειδή κήρυξα τον πόλεμο με το στανιό. Γενικότερα έχει πάρα πολύ κακό supply, γι' αυτό έβγαλα τα supply tracks. Τα οποία αυτό που κάνουν είναι να ακολουθούν τις μονάδες σου. Entrance. Ευχαριστώ. Να ακολουθούν τις μονάδες σου για να σου δίνουν αυτό το που... Ιράκ. Ενδιαφέρον. Και το Ιράκ έχει πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι. Σάπιο μεν, αλλά έχει κόσμο δε. Αυτό που θα κάνω για αρχή είναι να γεμίσω όλους αυτούς εδώ. Καλά, εδώ θα έχουμε θέμα με τις πετρελοπηγές. Μπορεί να τις πάρει. Δεν με πειράζει τόσο να χάσουμε καμιά πόλη εν τέλει. Να μην κάνει επέλαση θέλω. Να μην φτάσει, ξέρω εγώ. Όσο δεν είναι η Ιορδανία, είμαστε καλά. Τι είναι αυτά? Reserve. Ξεφύγανε, μου ξεφύγατε από πριν. Όσο δεν μου κάνει η Ιορδανία, είμαστε καλά. Και τώρα το έχω πει πάρα πολλές φορές και είμαι σίγουρος ότι θα το κατεμιάσω. Λοιπόν, πού άλλο μπορεί να φτάσει το Ιράκ? Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει παραπάνω. Και εδώ
και εδώ. Αυτό με ενδιαφέρει να κρατήσω supply line, δρόμους δηλαδή και τα λοιπά, με την κυρίως χώρα και με τη μάχη που κάνω τώρα. Δεν θα ασχοληθώ ακόμα με το Ιράκ. Ποιο είναι το πιο δύσκολο save που έχεις κάνει και με ποια χώρα? Το πιο δύσκολο save που είχε κάνει ο Alex Kip και όχι εγώ ήταν με την Βόρεια Κορέα, αυτό που σας λέω, που έπρεπε να υπολόγιζε μέχρι και το ένα βλήμα που θα ρίχνει, ας πούμε, τον πονούσε οικονομικά, και με την IT, γιατί ήταν ναυτικό τέτοιο, είναι ναυτική δύναμη, η IT είναι εδώ, είναι αυτή εδώ και είναι στο ίδιο νησί με την Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία Δομινικανή Δημοκρατία, άμα δείτε, έχει τα πάντα, έχει κόσμο, έχει βάση, δεν έχει πολύ στρατό, αλλά έχει τα πάντα. Η IT απ' την άλλη δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, έχει ένα μπάραξ εδώ και αυτό, τέλος. Οπότε το πιο δύσκολο save που είχε κάνει ο Alex Kip ήταν με την IT. Και μετά πρέπει να βγάλεις καράβια, να βγάλεις στρατό κτλ. Το πιο δύσκολο save που είχα κάνει εγώ ήταν με την Πολωνία. Είχα πάρει την Πολωνία. Γιατί σου κάνει κατευθείαν ντου η Ρωσία. Μετά μου κάνανε ντου η Γερμανία. Μετά μου κάνανε ντου από το Νότο. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είχα γενικά πάρα πολύ θέμα. Είχα conflict με την Ουκρανία. Είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Αλλά ήταν σε multiplayer. Παίζω ο Alex Kip, είχε τη Σερβία νομίζω. Οπότε κράτησα εγώ άμυνα, κατακτήσαμε λίγο κάποιες χώρες, ενωθήκαμε και μετά μπορούσαμε να βοηθήσουμε ένα στον άλλο. Με Ελλάδα είναι απέσιο, γιατί έχεις τρομερό οικονομικό πρόβλημα και δεν έχεις σχεδόν τίποτα. Έχει χάλια δυνάμεις, έχεις κατευθείαν χτυπάει labor shortage, δεν μπορείς να κάνεις κατευθείαν πόλεμο με την περιοχή, θα σε εξαφανίσουν. Η Ελλάδα είναι κακό save γενικά, είναι κακό play, είναι αργό πολύ. Είναι δύσκολο, που είναι, ναι, okay, είναι challenging, αλλά είναι αργό. Δεν έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ενώ εδώ, ας πούμε, την ψιλοπαλεύουμε. Ιράκ θα εμφανιστεί καθόλου στην ορίζοντα? Θα κουνηθεί κάτι εδώ, στα σύνορα? Όχι, μας κήρυξε τον πόλεμο για να μας τον κηρύξει. Έτσι γούσταρε. Δεν είναι. Infantry Light πρέπει να στείλω εγώ εδώ μέσα. Ωραία, αυτό το άρμα γιατί περίσεψε πάνε εκεί να κρατάς το τέτοιο, τα μπάραξ. Να, εδώ ας πούμε θέλουμε άλλη μια ομάδα, ξέρω εγώ, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε άλλη πόλη για να ανεβάσουμε αυτή να πιο πάνω και πάει λέγοντας. Αν και, τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να κάνω μια συντονισμένη επίθεση με αυτές τις δύο σε αυτή την πόλη. Πάμε να δούμε λίγο στη Λιβύη τι γίνεται. Όχι, εδώ. Εσύ είσαι χτυπημένος. Όχι, δεν έχεις πολύ ψηλό ηθικό για κάποιο λόγο. Ντου, ντου παιδιά μου. Ντου σε όλα τα μέτωπα. Σε Ανατολή και Δύση. Ο τελευταίος που το έκανε αυτό δεν του βγήκε σε πολύ καλό. Τα supply tracks λίγο πιο πίσω. Πολλή αεροπορία βλέπω εδώ. Να φέρω κι εγώ τη δικιά μου. Ξέρεις τι. Θα μπορούσα. Deploy all units. Πού είναι? Μισό, το χάσα. Deploy all units. Γιατί? Unit command, ναι, η ομάδα. Α, ναι, σωστά. Γιατί δεν πρέπει να έχω την ομάδα. Πρέπει να το κάνω από εδώ. Fighter interceptor, fighter bomber, multi-role. Α, προσθέθηκε και εγώ μένα. Τέλεια. Παρά αυτό θα φέρω τη διαλεγμένη ομάδα. Ελάτε εδώ να αρπάξετε λίγο ξύλο. Και να ξαναφύγετε για repair οπωσδήποτε. Αν προλάβετε να φτάσετε βασικά, έτσι προς σας βλέπω. Έχουμε θέμα με την αεροπορία. Εντάξει, η αεροπορία αν δεν βρίσκει αεροδρόμιο να προσγειωθεί, απλά πέφτουνε. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Ναι, είναι λίγο μακριά, τις αρπάξαμε κιόλας. Ήρθανε! Οκ, okay. Κάτι έγινε. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο που έχουμε είναι αυτό. Μέσα στην πόλη τι έχει αυτός, έχει κάτι BTR, ε. Ντου. Όπως και αν είστε χτυπημένοι ή αν δεν είστε, ντου. Λοιπόν, τέσσερα ομάδα, την παλεύετε ακόμη. Ξαναελάτε. Κάντε ένα έτσι βζζζτ. Ωραία, τέσσερα. Reserve όλα τα αεροπλάνα. Και τώρα που θα κάνω reserve στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ωραία, άμα χρειαστώ δηλαδή ανατολικά αεροπλάνα, τη στρομφίσαμε. Φέρε το κρούμε τα παπιά και τις λούστες. Πόλεμος ξανά, από ποιον? Σιέρα Λεόνε. Δίπλα. Στα αρχίδια μου. Εντάξει, οκ. Έγινε, Σιέρα Λεόνε, ό,τι πεις. Τα πω εγώ, όχι. Ό,τι πεις. Πόλεμο θες. Πόλεμο, παιδί μου. Όλα καλά. Γιατί πολεμάμε ακόμα εδώ?
Δεν έχουμε πάρει την πόλη. Α, έχει ένα πλοίο του. Οκ, okay, δεν πειράζει, εντάξει. Πλησιέστερο μπάραξ εκεί. Wow, λοιπόν. Το βυθίσαμε. Βάλε μου τρεις γκάρισον εδώ και η ομάδα 2 να πάει για σέρβις εκεί. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί θα πρέπει να πηγαίνει για σέρβις μέχρι εκεί πίσω. Να κάνουν το σέρβις, να ξαναρθούν εδώ μπροστά. Τι γίνεται ρε παιδιά. Λίβανος. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι πρόβλημα. Ένα μηγενή approaching base. Οκ, okay, territory lost. Ναι, αποθρασύνθηκα λίγο και προχώρησα πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ από δυνάμεις. Τι έχει ο Λίβανος. Με 113. Ζήτω η Ελλάδα. Με 113, με 113. Δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ εδώ. Έτσι αισθάνομαι. Ωραία. Ξέρεις τι, θα βάλω τους αυτούς. Θα πάρω όλους αυτούς. Ωραία, είναι γεμάτο. Θα πάρω όλους αυτούς. Θα κατεβούμε εκεί να κάνουμε ένα entrance. Play. Έχουμε παντού garrison. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν φοβάμαι. Γι' αυτό κύριε Μακνούμπ τους άφηνα. Κατάλαβες. Γιατί δες εδώ τώρα τι γίνεται. Πανικός. We are bombarded. Πού. Ναι, οκ. Okay. Γίνεται πανικός. Δεν πειράζει λοιπόν, μπήκαν οι Garrison εδώ, ωραία, όλη η ένα ομάδα. Εδώ. Α, ξεφύτρωσαν αυτοί, α, ρίχνω εγώ πυράβλους. Όλη η ένα ομάδα κάτω. Αφήνουμε λίγο τα σύνορα με την Τουρκία ψηλο ελεύθερα. Δεν θα πάω από πάνω, μας πήρε κατευθείαν όλο το δρόμο ε. Ωραία, ξεστή, θα πάω από πάνω, αφού δεν θέλεις, οκ. Okay. Όλα καλά, φάτε λίγο αυτό το Recon. Κάνε πουφ, μπράβο. Πάμε από εκεί. Γιατί πρέπει να πάτε κοντά στους Garrison να χτυπηθείτε. Εγώ σας λέω να πάτε από εκεί. Το πλοίο μου γιατί βγαίνει έξω δεν ξέρω. Εδώ έχει γίνει λίγο ένα θεματάκι. Δεν πειράζει. Ήρθαν οι ενισχύσεις. Τη χάσαμε εκείνη τη βάση. Οκ. Το πλησιέστερο τέτοιο είναι πάνω. Πάμε να πάρουμε τη βάση παιδιά. Πίσω, πίσω, τη βάση, πίσω. Bombarded. Το πλοίο μπορείς να κάνεις reserve σε παρακαλώ. Εκεί όλοι. Ναι, όπως βλέπετε δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο ζόρι. Πού πάλι. Μην αγχώνεσαι. Πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι δικά μας θα είναι. Αν και δεν ήταν ποτέ αλλά δεν έχει σημασία. Α, έφερε εντζανίρ. Λοιπόν όχι όχι. Εντρέντσε όλοι εδώ. Εντρέντσε όλοι εδώ. Και μου χτυπάει κάτι άκυρες δυνάμεις τώρα. Ξέρεις τι, artillery. Έτσι θέλεις, έτσι θα παίξουμε, entrench. Εσείς μπορείτε να κάνετε reserves, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθεστε και μου χαλιέστε εδώ πέρα. Χτυπηθήκαμε λίγο καλούτσικα. Πάμε για ένα repair εκεί. Garrison δεν έμειναν πουθενά. Ouch. Θα τους ξαναβγάλουμε, δεν πειράζει. Artillery και εσείς εκεί entrance. Πες μου ότι το πήραμε εμείς. Ναι, το πήραμε. Εντάξει, ωραία, η Garrison δική μας. Ας πάρει τη βάση, δεν πειράζει. Θα το κόστος επισκεφής να το κάνει. Τζι, γιατί πάτησε στο κουμπί. Μην μου αγχώνεστε. Όλα καλά θα πάνε. Πάω να φάμε αυτόν εδώ που βόσκει στο πουθενά. Εσάς δεν σας είπα να πάτε να κάνετε entrance. Γιατί είστε ακόμα έξω. Ξηγήστε μου λίγο το λόγο. Ξηγήστε μου λίγο το λόγο. Πανικός. Στην ουσία θα το λίγο να τελειώνουμε. Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει. Μην αγχώνεστε. Ας τη βάση. Έχουμε και αυτά τα μπάραξ. Είμαστε κομπλέ. Βάλε και τον Garrison ακόμη. Εδώ είναι η πρωτεύουσα. Τσακ μπαμ θα φτάσει. Πού πάλι. Ρε εσείς κάντε. Ωραία, κάντε entrance. Κι άλλος πόλεμος. Ποιος. World declared. Ποιο. Λεσόθο. Ο Λουφέμι Μοκόσε. Ποιο. Το Λουφέμι Μοκόσε μας έκανε πόλεμο παιδιά. Α, είναι η πρώτη χώρα που σβήνω από το χάρτη με την Νότια Αφρική. Γι' αυτό δεν τη θυμάμαι ποτέ. Λεσόθο. Λεσόθο, Λεσόθο, οκ. Okay. Construction, τέτοιο, αυτά. Λοιπόν, ο Λίβανος θα μας τελειώσει πολύ σύντομα σχετικά. Έχω πίστη στο στρατό μου.
Καλώς ήρθε, ήταν να έπαιρνε σε καμιά σκανδιναβική χώρα. Δεν με βολεύουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Πονάνε όλες από πετρέλαιο. Βέβαια η Σκανδιναβία νομίζω έχει entrance. Και πάμε να πάρουμε και τη δίπλα πόλη. Entrance, εσύ θα κάνεις εκεί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι χάνουμε λίγο κόσμο τώρα. Κόσμο την περιοχή, όχι κάνε απόβαση στην πρωτεύουσα, πας και γίνει κάτι. Σιγά μη φέρω καράβια, να κουνήσω, να κάνω. Τσακ μπαμ θα πάμε, δες εδώ τώρα. Κάντε όλοι ένα entrance εκεί, να στανιάρετε λίγο. Ναι, δεν είναι και πολύ καλό, τα ίδια μας τα κτίρια βαράμε παιδιά. Πίσω. Μου έχει φέρει σχεδόν όλα το ταμείο 113 τώρα. Αυτό έχει καταφέρει. Πάμε να πάρουμε αυτά τα μπάραξα. Με τις απειλές που έχουμε εκεί πέρα και δεν με ενδιαφέρει να τις χάσουμε. Μου έχει φέρει όλα τα ταμείο 113 τώρα. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει. Που σημαίνει ότι η πρωτεύουσά του θα έχει μείνει με κάνα ξέρω, πυροβολικό και κάτι τέτοιο. Αυτός. Τι βαράμε για τόση ώρα. Οκ. Okay. Ενδιαφέρον. All εκεί. Ωραία. Entrance εκεί. Ξαναπήραμε τις βάσεις. Εσείς γιατί πάτε όλοι εκεί πάμε. Α. Reserve. Όπως είστε. 160 πάνε εκεί. Είδατε. Όλα καλά. Μια χαρά δεν είναι. Αχ. Γλιτώσαμε τα συντριβάνια και να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα με το Λίβαν. Όλα καλά θα πάνε. Μην μου αγχώνεστε. Reserve και εσύ εκεί. Εσείς τι είστε. Ωραία. Εσείς θα κατεβείτε εκεί. Λοιπόν, όλες αυτές τις δυνάμεις θα κάνουν ένα μικρό entrance εδώ για να μην ξανάρθει. Αυτό ήταν παιδιά ο Λίβανος. Ό,τι είχε να κάνει το έκανε. Εσείς γιατί απλωθήκατε. Entrance. Και βάλε και ένα δύο γκάρισον εδώ. Δεν ξέρω γιατί μπήκε στη διαδικασία να το κάνει αυτό. Δεν πειράζει. Περαστικά του πάνε εσύ για repair εκεί που έχει χτυπηθεί. Θα κατέβει ο συνάδελφος ο Εντζανίρ από εδώ. Έβγαλε δύο άρματα τώρα να κάνουν βόλτες εδώ να παίρνουν supply στο δρόμο. Δηλαδή, εντάξει. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε. Μόλις πάρεις το ρόζο δεν κάνεις κανένα πόλεμο με την Τουρκία. Έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Ρε παιδιά, φαγωθήκατε με την Τουρκία. Ελληναράδες όλοι. Ελληναράδες όλοι. Φαγωθήκατε. Τουρκία, Τουρκία, ασκεί την ώρα. Πάτσε από πίσω από τον κόλλο, Τουρκία. Μπούμ, κάναμε μπούμ. Κάναμε μπούμ. Πού θέλουμε reinforcements πάλι. Είσαι μαλάκας game. Εδώ δεν είμαι. Αυτά τα μπουφ 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 που ακούγονται είναι η γκάρισον του. Α, αυτά είναι. Δεν με ενδιαφέρει να το πάρετε παιδιά. Χτυπήστε πρωτεύουσα και όλα καλά. Χόβιτσερ μέσα. Χαουβίτσερ, χόβιτσερ, πώς λέγεται. Και έχουμε εδώ γκάρισον. Εδώ γιατί δεν έχουμε γκάρισον. Εσείς πάτε για ένα repair όμως τώρα, δεν είμαστε για να χάνουμε κόσμο. Ωραία. Ξέρεις τι, repair. Όλοι repair. Όλοι repair. Δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε εδώ να κοντάρα χτυπιόμαστε. Δεν θα φτάσει αυτός. Δεν θα φτάσει αυτός, το νιώθω. Repair. Φύγετε βρε μαλάκες από εδώ. Repair. Φύγετε από εδώ. Escort πάτησα. Φύγετε από εκεί, 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 εκεί. Πάτε πάνω, 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 πάνω. Άντε, μπράβο. Ω, ρε μαλάκι. Εντρέντς. Ρε μαλακία που τους έδιρε. Α, αυτό είναι παρτιζάνς. Αυτό είναι παρτιζάνς, αυτό που σας έλεγα. Τους πολεμάνε βέβαια οι δικοί μου γκάρισον. Οκ, okay, δεν θα ζήσουν και πάρα πολύ. Είσαι μαλάκας γκίνη. Ναι, το είπα και αυτό. Λοιπόν, κάτω, όλοι entrench εκεί. Ναι, το είπα και αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Entrench εκεί. Entrench εδώ. Τώρα θα φάτε μια μουβροντιά καλή από τέτοιο. Από πυροβολικό. Πόλεμο, θέλατε, συνουσιαστήκατε. Ναι, αυτό. Έχω ξεχάσει να ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Βιβί. Όλα καλά. Πάμε λίγο supply ακόμη, παιδιά. Μπάσκε. Κάποια στιγμή πάρουμε τον πόλεμο. Πού?
Όλα καλά είναι, παιχνίδι. Τσίλαρε. Όπα. Play. Play. Κάτσε βασικά μια που το έκανα. Save. Θέλετε να κάνω ξεχωριστό save? Για να μην μου αγχώνεστε. Γιατί δεν δουλεύει το πληκτρολόγιο μου. VGT Siri. Siri. Δεν δουλεύει το πληκτρολόγιο. Δεν θέλει γράμματα. Οκ. Okay. Α, μήπως είναι ελληνικά. Για κάτσε. Ναι, ήταν ελληνικά. Βίτε τη Series 4. Κάνω ξεχωριστό save για να ηρεμήσετε, να μην έχετε άγχος. Καλημέρα μου, τα strategy games είναι τα πιο ωραία παιχνίδια. Συμφωνώ και επαυξάνω. Είναι σίγουρα τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια. Λοιπόν, ξέρετε τι, μια που ήρθαμε όλοι, κάντε ένα ντους στους μαλάκες εδώ που μου σπάσει τα νεύρα. Κάνε boom. Α, δεν έκανε boom, την γλίτωσε. Δεν πειράζει, θα πάει για επισκευή και θα κάνει σε επόμενο τον boom. Εδώ, εκτός από όλους εσάς τους βλάκες τους Garrison, κάντε εδώ entrance Garrisons, πού πάτε? Έχει απλώσει τώρα κάποιες δυνάμεις εδώ, έχει τέτοιο Duster, δεν ξέρω τι είναι καν αυτό. Η άλλα πολεμάνε και σειραχτός με τη σειρά και ο ορισμός του αρχηγού. Κάπου, γιατί πώς νομίζω ότι θα είναι στρατηγή, θα είναι τίποτα σε καμιά τέτοια, στα χαρακόμματα. Πάμε παιδιά. Όχι, Garrison, entrench εσείς. Πάμε εκεί, παιδιά. Πήραμε το supply, εδώ. Α, mix, μπλα μπλα μπλα. Ωραία, χτυπήστε πρωτεύουσα. Πού θέλουμε, εκεί, εντάξει, εκεί, κλάει. Χτυπήστε τώρα πρωτεύουσα. Να βάλουμε ξανά Garrison εδώ, γιατί είναι κόκκινη αυτή, γεμίστε εδώ. Αυτοί είναι 5 ακόμα, δεν έχουν μπει μέσα. Κάντε ένα entrench, μπείτε μέσα. Και μείναμε από πυρομαχικά. Ωραία, πάμε να γεμίσουμε. Repair, όλοι. Repair όμως, να φύγετε. Μην κάθεστε εδώ πέρα πάλι να σας βαράνε. Bombarded, bombarded, military facility, units, partisan. Πρέπει να εξαφανίστηκαν οι παρτιζάνοι. Τελειώνουν και αυτά σιγά σιγά. Καλό αυτό. Αρχίσουμε να έχουμε. Άκουσα ένα πλοίο να βυθίζεται. Είναι η ιδέα μου. Νομίζω ότι άκουσα πλοίο να βυθίζεται. Δεν ήταν ιδέα μου. Δεν ξέρω αν ήταν δικό μου ή όχι. Τους παρτιζάνους από... Ναι, εδώ ήτανε. Εντάξει, δεν ήταν δικό μου, ευτυχώς. Α, ξέρεις τι. Patrol boats, κάντε ένα... Α, όχι. Patrol boats, reserve please. Patrol boats, reserve κι εσείς. Κοίτα ρε, μας θυμήθηκε και η Τουρκία. Κατέβηκε λίγο, προσπάθησε μέχρι εδώ. Την άρπαξε από τους Garrison. BMR 600, ελάτε και εσύ εδώ να τελειώνουμε με το Λίβανο και να ξανανεύουμε μετά Τουρκία. Το σαμποτάζ συνεχίζει, εντάξει, το έχω ξεχάσει αυτό. Το έχω ξεχάσει τον. Δίνει πόνο. Ωραία, μαζευτήκαμε. Beautifully done. Πάμε πάλι. Κάτσε να σας ξαναδιαλέξω λίγο. Φάτε λίγο αυτό το 113 του κατακαημένου που ήρθε και εδώ. Οπότε καταλάβατε ότι αν είσαι πολύ στρατό, σε ένα συγκεκριμένο σημείο είναι δύσκολο να του επιλέξει ώστε να του πα για repair. Ναι, το έχει αυτό. Έχει ένα θεματάκι με αυτό το πράγμα το παιχνίδι. Γιατί φτάνει σε σημεία να έχει πάρα πολλέ μονάδε. Οπότε ναι, είναι θέμα. Το βασικό μου πρόβλημα τώρα είναι να σου πω ότι είναι αυτή η Garrison έξω. Και έτσι και κάνω έτσι να του διαλέξω όλου, θα πάρω και του Garrison μαζί. Αλλά μπορούσα να του βάλω με hotkeys, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν βαριέσαι. Σιγά. Κάνε και πυρηνικό πόλεμο, θα είναι πιο εύκολο. Δεν έχει μεγάλες τέτοιες. Μην φανταστείτε κανένα πυρηνικό μανιτάρι κτλ. Χάνει ο αντίπαλος πάρα πολύ σε πολλές μονάδες. Δεν τις χάνει όλες. Έσπερς χάρη σε Fire on 4. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ναι, δεν είναι το στυλ μου. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Να, ας πούμε τώρα έχω πάρει και αυτό το μαλάκα. Τους μαλάκες, τους Garrison, ρε, πάτε πίσω, ρε. Κάτσε να δούμε ποιοι θέλουν σερβις. Ο Garrison θέλει service, όχι, δεν ενδιαφέρει. Το μείωμα είναι 600. Οκ, okay, και να το χάσω, να σου πω την αλήθεια. Repair. Μείωμα 600. Repair. Το φάχτο, όχι αυτό, αν και χάνει συνέχεια. Έχω φέρει και artillery μαζί μου, wow. Repair. Τι περιμένουμε, δεν έχουμε αρκετό τέτοιο. Οκ, okay, repair. Του μείναν λίγο κάνα δύο πραγματάκια, δεν θα αργήσουμε. Και με το ρυθμό που κάνουμε repair νομίζω το έχουμε. Δες τα, patrols, κάντε reserve γαμό.
Φύγετε, μπείτε μέσα. Ένα μιλιούνι σε approaching base. Πού? Καλά, ok. Increase spending request. Δεν θέλω απάντηση. Είμαστε στα όρια, νομίζω μπαίνουμε και λίγο μέσα, ε. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι, πάρτε λίγα ακόμη. Πάμε στα 300. Με το infrastructure να είναι στο τέρμα, παρακαλώ. 305. 400 μύρια. Μπορεί να μου στοιχήσει λίγο αυτή η κίνηση, αλλά νομίζω μόλις πάρουμε και το λίγο να καταστρέψουμε. Ναι, αγοράζω industry goods, αγοράζω military goods. Ναι, από τη μάχη, ok. Πετρέλαιο δεν πουλάμε. Πουλάμε, αλλά τι να κάνει. Λοιπόν, δεν έχει, δεν είναι favorable. Είναι unfavorable, γι' αυτό μπήκαμε λίγο μέσα. Δεν πειράζει. Ρίξε την Tsar Bomb. Garrison Ford. Omiji. Omiji. Μήπως πρέπει να σου κάνω κανένα ντουκι από κάτω, ρε φίλε. Να τελειώνουμε με την πάρτι σου. Με έχεις κουράσει. Οπτήσεις. Κάνε repair. Πουπ. Μπήκε μέσα. 18 infantry light. Εσείς κάντε reserve. 4 τζανίρια εδώ και άλλος ένας εκεί. 5 τζανίρια δεν κάνουν, δεν φέρνουν την άνοιξη. Τέστονα. Ρε συχαμένε. Move to. Α, έχω πάρει και τα πλοία γι' αυτό, δεν έκανε entrance. Κάντε όλοι ένα entrance εδώ. Και αφήστε τον άρθρο να βαράει. Εσύ, reserve. AT. Reserve, please, όλοι. Infantry, εσύ θα κάνεις repair. Και infantry light κάνει και εσύ ένα repair. Όχι ότι είσαι και πολύ χρήσιμος, αλλά λέμε τώρα. Τι έχουμε εδώ? BTR. Repair, μπροστά. Οι υπόλοιποι να κάνεις. Τους 4 Ιντζανίρ θα μπορούσα να κάνω ένα mini do, αλλά δεν θέλω. Κάτσε να κάνω ένα καλό service αυτή εδώ. Τι έχουμε, πόσοι επισκευάζεστε? Wow, infantry 25, tank 11, η περισσότερη είναι ok βέβαια. Καλά, δεν το λες και τελείως ok, κάποιοι έχουν σοβαρό θέμα. Να, αυτό είναι, αν είχαμε και άλλο κόσμο έχουμε βγάλει, άλλο κόσμο έχουμε βγάλει. Και φέρνει και ένα engineer από εδώ. Δύο απλά έτρεξα στα εκεί να βρίσκονται. Έχουμε και άλλους 4 engineer εκεί. Με αυτούς κάτι κάνουμε τώρα. Η οικονομία μας πώς πάει? 6% το inflation, παιδιά. Αυτά είναι. Ήρθα να ρίξω λίγο τους φόρους. Μπαπ, μπαπ, μπαπ. Να πάρει λίγο ανάσα οικονομία. Να ξοδέψουν λίγο χρήμα. Πάμε στο 60%. Δραστική η αλλαγή. Από το 70 φεύγα. Με έχεις κουράσει, μεγάλε. All entrench. All entrench και CBTR μπορείς να κάνεις reserve, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Infantry repair. Τώρα, φέρνω και άλλο κόσμο. Μη μου αγχώνεσαι, φέρνω και άλλο κόσμο. Έλα, ναι, παιδί μου, ναι. Entrench εσύ εκεί. Μαζευόμαστε και από εδώ, ωραία. Αυτά είναι, και κάπως έτσι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα μας έχει κατακτήσει όλους τους τυφάτες. Στροφαντάζουν τους στρατηγούς του Τζίνα, λένε πολεμικές ιστορίες και σε μια γωνιά οι ναύαρχοι να σφυρίζουν διάφορα. Πραγματικά δεν παίζω με ναυτικό καθόλου. Καθόλου. Αεροπορία, τι λέει, στυλ όσο κάνεις. Αεροπορία, στυλ όσο κάνεις επισκευή. Τα αεροπλάνα πρέπει να είναι καταδιαλυμένα. Όχι τόσο. Την παλεύουνε. Και αυτά αεροπλάνα δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Εσείς μπορείτε να κάνετε ένα reserve εδώ βασικά. Να μην μου σπάτε τα νεύρα. Θα μπορούσαμε βασικά να στείλουμε αεροπλάνα, έχεις ένα δίκιο. Αλλά το θέμα είναι... πού είναι? Πού είστε, μωρέ? Έχω 5 deploy, δεν ξέρω πού. Fighter Bomber, deploy. Fighter Interceptor, deploy. Ομάδα 4. Πλησιέστερο αεροδρόμιο. Εδώ. Γενικά, βασικά, κάτσε να κάνουμε ένα... Ουπ, έτσι. Διαλέγουμε όλα τα αεροπλάνα. Τους κάνουμε ομάδα 4, δεν ξέρω από πού είναι, τους φέρνουμε εδώ όλους. Όχι ότι θα χρειαστεί. Και τώρα τους κάνουμε ένα reserve εδώ, σε αυτή την περιοχή. Και έχουν μείνει όλοι εδώ τριγύρω, οπότε άμα γίνει κάτι είναι κοντά. Τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν μου χρειάζεται. Αεροπορία βγάζω συνήθως όταν έχει ο άλλος πολύ πυροβολικό. Ή άμα έχει πολύ αεροπορία όντως.
Εκεί θα βγάλω κι εγώ αεροπορία, αλλά μέχρι τότε δεν την μπορεί να χρησιμοποιεί. Είναι ακριβώς πόρτο αεροπλάνο. Λοιπόν, παιδιά, ανακατευούμε σιγά σιγά. Άτι, πάμε λίγο να κάνουμε μια επίσκεψη. Ήρθαν και από εδώ οι δυνάμεις, κάνουμε και από εδώ ένα ντους αυτούς τους μαλάκες. Αυτά είναι, σε βρήκα στα ανοιχτά.